Κύριε Πρόεδρε, για μία... Παρακαλώ ησυχία, να τελειώσουμε το συντομότερο και να μπούμε στο νομοσχέδιο. Κύριε Πρόεδρε, για μία... Ήρεμα. Για μία ακόμα φορά, αμιγώς πολιτικά επιχειρήματα και πολιτικές αιτιάσεις, επιτρεπτές, ανάγονται σε δήθεν... γίνεται μια αναγωγή στο Σύνταγμα. Νομίζω επιτρεπτό να υπάρχουν πολιτικές αντιρρήσεις και σκληρή κριτική, όμως δεν μπορεί να ανάγονται όλα στο Σύνταγμα. Και θα θυμίσω στον κύριο Λομβέρδο, που είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ότι κάθε άνσα συνταγματικότητας πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνει τρεις βασικές προϋποθέσεις που απορρέουν από το χαρακτήρα του Συντάγματος ως υπέρτατο κανόνα δικαίου. Είναι ο αυστηρός χαράκτηρας του Συντάγματος, είναι η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και είναι το γεγονός της αναγωγής του Συντάγματος ως θεμελιώδους νόμου. Η ένσταση που υποβάλλει ευαίως είναι βέβαια ένσταση στα πλαίσια λειτουργίας της Βουλής και με αυτή την έννοια είναι, επιχειρείται ουσιαστικά έναν έλεγχο προληπτικό, αφού ο καταστατικός γίνεται μόνο από τα δικαστήρια, και πολιτικό βεβαίως, αφού γίνεται από ένα όργανο πολιτικό που είναι η Βουλή. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα έλεγα ως απάντηση τα εξής. Πρώτον, για το Ταμείο. Κύριε Πρόεδρε, οι αιτιάσεις βασικά είναι ότι δύο επιχειρήματα ουσιαστικά ανάγονται σε δίθεν προβλήματα συνταγματικότητας. Η διάρκεια της εταιρείας που συστήνεται και δεύτερον το γεγονός ότι ολόκληρη η υπηρεσία των δημοσίων μεταβαίνει σε την εταιρεία. Ουδέν ψευδέστερο. Όσον αφορά τη διάρκεια των 99 ετών, από τους αρμόδιους υπουργούς και στις δύο μέρες της συζήτησης της Επιτροπής, ενδελεχώς σε όλα τα επίπεδα, σε βάθος και σε όλη την έκταση, έχει επιχειρηματολογηθεί για ποιο λόγο γίνεται. Γίνεται γιατί δεν θέλουμε να έχουμε μια κοντόφθορμη πολιτική, αλλά ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που οδηγεί στην ανάπτυξη οικονομίας. Αυτή είναι το βασικό επιχείρημα. Θα μπορούσε να πει κανένας ότι δεν είναι σωστό, είναι αλληστελές ή δεν είναι αποδεδειγμένο. Είναι πολιτικό επιχείρημα. Δεν μπορεί να είναι συνταγματικής τάξης. Πρώτον. Δεύτερον. Πράγματι πηγαίνει όλη η περιουσία του δημοσίου στο ταμείο αυτό? Όχι βεβαίως, δεν πηγαίνει, διότι ρητά αναφέρεται. Ρητά αναφέρεται, κύριε Πρόεδρε. Λέμε ad hoc συγκεκριμένα ποιες πηγαίνουν στο ταμείο. Δεν μπορούμε να λέμε με ένα ισοπεδιωτικό και καταστροφικό λόγο ότι τα πάντα πάνε στην εταιρεία. Ποια πάντα, αφού τα ορίζει η διάταξη του νόμου. Να έχετε αντίρρηση για αυτά, το καταλαβαίνω. Να λέτε με ισοπεδιωτικό τρόπο ότι τα πάντα πάνε στην εταιρεία δεν ορθώνεται αντιφάσει με το ίδιο το κείμενο του νόμου. Και πάμε παραπέρα. Δεν θέλω να πω άλλα για το ταμείο. Νομίζω θα τα πει και ο κύριος. Κύριε Λομβέρδο, για τον κόφτη. Θα είχατε δίκιο με μία προϋπόθεση μόνο. Ποια προϋπόθεση? Εάν εδώ είχαμε εκτέλεση προϋπολογισμού νέου, καταλαβαίνετε και στα εικόναστε ομιλώ, και όχι εκτέλεση του υπάρχοντος. Δεν έχουμε κατάρτιση προϋπολογισμού νέου. Οπότε θα είχατε δίκιο για τις επιπτώσεις των μίσθους και τις συντάξεις. Έχουμε εκτέλεση του υπάρχοντος προϋπολογισμού. Υπό άλλο όρο, υπό άλλε προποθέσει. Κατάρτιση νέου προπολογισμού δεν έχουμε ρητώσει, προκύπτει από το κείμενο του νόμου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα θέμα συνταγματικότητα, κύριε Λομπέρδο. Και τελειώνοντα, να μην πολυλογώ, νομίζω θα τα πει και θα τα πούν και οι υπουργοί. Εγώ δεν αρνούμαι, κύριε Λομπέρδο, ότι όταν κάνω μία συζήτηση στο κοινοβούλιο και μιλάμε για το Σύνταγμα, δεν λέω ότι δεν μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε και επιξονομικών θεμάτων και όρων. Δεν μιλάμε για το Σύνταγμα εκείνο που ήταν μια απλή ενιαιολογική και γραμματική διατύπωση. Πλέον μετά τον πόλεμο, πλέον τα συντάγματα ερμηνεύονται και με αναφορά στην κοινωνικονική πραγματικότητα. Και σε αυτό μπορεί να έχετε δίκιο. Όμως, για την ταυτότητα του συνταγματικού λόγου, κανένα από τα επιχειρήματα που διατυπώσατε δεν πάσχει το Σύνταγμα προς αυτά. Και μια τελευταία παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λομπέρδο, ξέρετε ότι στη νομική και ιδίως συνταγματική επιστήμη πολλαπλώς έχει τονιστεί και στα συγγράμματα και στην ομολογία. Να μην αναφέρω τις αποφάσεις του Συμβούλου Επικρατείας, είναι πάνω από 20 από το 10 μέχρι σήμερα, που έχουν πει ότι όταν επιχειρηματολογεί η κυβέρνηση ή το υποαρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, και το δικό σας τότε, ότι για θέματα προστασίας, ανόρθωσης, προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και ανόρθωσης μιας ανισορροπίας των οικονομιών, τίποτα δεν προσβάλλει το Σύνταγμα, όποια ρύθμιση και αν κατευθύνεται προς την κατεύθυνση αυτή. Άλλωστε τα έχω μπροστά μου, κύριε Σταϊκούρα, θα είστε καταδείξετε πολύ ευχαρίστως. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, μια και πήγε 4.22, θα έλεγα κάτι που πρέπει να αφορά όλους τους βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε. Η πλειοδοσία στην υποβολή ενστάσεων συνταγματικότητας, μια πληθωριστική συνταγματολογία δηλαδή, λίγο πολύ αδυναμώνει την αποτελεσματικότητα του κοινού του συντάγματος. Διότι σιγά σιγά θα φτάσουμε συνέχεια σε κάθε σοβαρό νόμο που ρυθμίζει σε οικονομικό, πολιτικό ή οικονομικό επίπεδο θέματα της κοινωνίας, έχουμε μια ένσταση αντισταγματικότητα. Σιγά σιγά θα αποδυναμωθεί και η ίδια η ένσταση, αλλά και το ίδιο το Σύνταγμα. Και το σημαντικότερο,
Ενώ θα έπρεπε εδώ μέσα να υπάρχει μια διακίνηση και τελείωσα κύριε Πόντια, να υπάρχει μια διαπάλη πολιτικών ιδιών, προγραμμάτων και αντιλήψεων, ανάγουμε ακριβώς τα πολιτικά μας επιχειρήματα σε συνταγματικό δίθεν πρόβλημα και έτσι αποδυναμώνουμε την ίδια τη λειτουργία του Κοινοβουλίου που είναι ένας χώρος διακίνησης και διαπάλης των ιδιών και των προγραμμάτων μας. Σε αυτά πρέπει να μείνουμε και όχι σε θέματα της συνταγματικότητας. Ευχαριστώ κύριε. Ωραία. Ο κύριος...